Βάλε και ντομάτα, βάλε και λοκάνικο. Α, εσύ είσαι το ενισχυμένο παρολί. Ναι. Σε κατάλαβα. Απ' τη φωνή και το τετραόροφο. Με το σούπερ ενισχυμένο παρολί θα πάθεις Novibet. Γιατί τώρα αυξάνεις τα κέρδη σου έως 75% στα δελτία πολλαπλών επιλογών. Φίλοι, εδώ από το κλειστό του Αγίου Νικολάου, εδώ είναι αγωνιστική για την Development 2 League και οι αυτοί του Lakers αντιμετωπίζουν τους Aces. Οι Lakers από τη μία με 4 νίκες και 2 ήττες στο πρωτάθλημα. Ήλιο ρεκόρ και για τους Aces 4-2. Το παιχνίδι ξεκίνησε με τους φιλοξενούμενους. Θα έχουν την πρώτη κατοχή. Πάμε να δούμε λίγο και τις πεντάδες. Ο Σκέρας, Λιβαδάς, Μαρίνος, Ράσης και Παπαδήμας ξεκινούν για τους κίτρινους. Ενώ από την άλλη, έχουμε Νίκο Κοντακιώτη, Λατζάκη, Παναγιώτου, Στεριόπουλο και Τζιβαρίδη στην πρώτη πεντάδα. Νάσης πάει μπροστά μέσα, θα ανοίξει για το σκορ. Πρώτο καλά στο μάτς, διαχείρωση Νάση για το 2-0. Τζιβαρίδης. Λατζάκης, το έδωσε και πάλι. Άστοχη προσπάθεια, μάζεψε ο Νίκος ο Κοντακιώτης. Δεν θα μπορέσει να αυτός να βρει στόχο, αλλά επιμένουν οι φιλοξενούμενοι. Κοντακιώτης από μακριά αυτή τη φορά βρίσκει σίδερο και πάλι. Δεν θα μπορέσουν με αυτές τις συνεχόμενες ευκαιρίες τους οι Aces να σπάσουν το ρόδι. Παραμένει έτσι το 2-0. Λιβαδάς. Να ζητήσει παίκτη, βρίσκει στήριγμα στον Κοσκέρα, αυτός πήγε προς τα μέσα, παίρνει το φάουλ από τον Στεριόπουλο και έχουμε βολές, πρώτη βολές στο παιχνίδι για τον Κοσκέρα. Μέσα η δεύτερη. 3-0 λοιπόν. Από τη μία τη βόλη του Κοσκέρα. Βαρέτης. Ο Κοντακιώτης έπαιξε κατευθείαν για τον Λατζάκη. Χωρίς καλή ισορροπία εκείνος, ο Κοντακιώτης παλεύει. Ούτε τώρα θα μπορούσε να βρει στόχο οι φιλοξενούμενοι. Μαρίνος. Προσποιείται, έχει πάνω του Βαρίδης, του κλείσε το χώρο, το μάτι μας. Προλάβε, κράτησε ο παίκτης του Lakers, έχουμε φάουλ χαμηλά. Από το 12 έχει γίνει από τον Λατζάκη. Σκέρας. Πάει από κοντά. Λίγο λείψε να σκοράρει κιόλας, παίρνει το φαουλ από τον Στεριόπουλο. Ποιος κρατάει το πρόσωπό του. Αλλαγή τώρα για τους Aces. Ο Στεριόπουλος είναι αυτός που θα πέρασε εκτός στην θέση του ο Γιαζιτζόγλου. Ο Σκέρας και πάλι στη γραμμή, νωρίτερα έβαλε την μία βολή από τις δύο. Έξω η πρώτη. Τώρα θα εκτελέσει τη δεύτερη. Θα τη βάλει και πάλι για στις 2 από τον Κοσκέρα για το 4-0. Βαρίδης. Συγχωρείται για 2, το παίρνει πάνω του. Δεν βρίσκει στόχο όμως.
τρόπος και η μπάλα καταλήγει στα χέρια του Νάση. Νάσης μέχρι το τέλος, ούτε αυτός θα μπορέσει να σκοράρει. Παναγιώτου. Παίζει γρήγορα για τον Κοντακιώτη. Μας έφτασε στον Λατζάκη. Αυτός θα παίρνει το πρώτο καλάθι για τους φιλοξενούμενους. Χρειάζεται λίγη ώρα για να το βρουν. Θα το βρει τελικά ο Λατζάκης μετά από σχεδόν 3 λεπτά παιχνιδιού. 4-2 λοιπόν. Παπαδί μας. Νάσης. Ψώνει, όχι καλά. Και βαδά στη δεύτερη ευκαιρία, θα την εκμεταλλευτεί. Για το 6-2. Συνέδε για αυτούς μετά την παλοκαλάθη. Τσιβαρίτης άφησε στο πλάι, Παναγιώτου. Βλέπει τον Κοντακιώτη και αυτός με τη σειρά του τον Γιάζη Τζογλου. Τσιβαρίτης πέρασε. Στέκεται για 2, ένα δύναμο σουτ που δεν βρήκε στόχο. Παραμένει το 6-2, Νάσης. Στρέφει η άμυνα των Aces. Λιβαδάς θα το πάρει για 3 και θα το βάλει κιόλας. 9-2. Πρώτο σουτ και εύστοχο μάλιστα από μακριά για τον Λιβαδά. 9-2. Τσιβαρίδης για Τζιτζόγλου. Βρήκε την πάσα έξω. Θέλει να απαντήσει και θα το κάνει ο Παναγιώτου. Άμεση απάντηση και με το ίδιο νόμισμα από τον Παναγιώτου. Μειώνει σε 9-5. Απαντή μας. Λύστηκε παραλίγο να χάσει την ισορροπία του. Βρήκε την πάσα για τον Νάση. Αυτός θα πάρει το φάουλ χαμηλά. Είναι το 4ο για τους Aces. Θα γίνει και αλλαγή τώρα με τον Βαρδαρό να περνάει στο μάτς στην θέση του Τζιβαρίδη. Πως κέρασε ακόμα ένα σου τριών ποδών αυτή τη φορά στο χώ. Για τη Τζιόγλου αφήνει τον Βαρδαρό. Κοντακιώτης από κοντά με τη βοήθεια του ταμπλό θα μειώσει σε 9-7. Πλησιάζουν σε απόσταση ενός διπόντου τώρα οι κόκκινοι, με συγχωρείτε, όχι οι κίτρινοι. Οι κίτρινοι εξακολουθούν να προηγούνται. Ο Σκέρας δεν μπόρεσε να συγκρατήσει. Η Βαδάς προσπαθεί να διορθώσει, αλλά έκλεψαν τελικά οι Aces. Και θα φτάσουν και μέσα στο καλάθι με τον Νίκο Κοντακιώτη να εσωφάριζει τώρα. Για το δεύτερο συνεχόμενο δικό του καλάθι. Για το 9-9. Ο Σκέρας. Μας. Έχει πλάτη στο καλάθι, πλάτη και στον αντίπαλό του, Λιβαδάς. Ευκαιρία, ωραία. Έβαλε το κορμί του για να ξεφύγει για τον Γιατζιτζόγλου. Κάνει το φάουλο παίξει στον Aces και έχουμε 5 ομαδικά πλέον για τους Aces. Έτσι έχουμε πολλές. 0-5 τα ομαδικά. Κάνε ένα φάουλο από την άλλη για τους του Lakers. Τώρα εκτελεί και τη δεύτερη ο Κοσκέρας, θα τη χάσει. Ο ίδιος όμως διεκδικεί και παίρνει το rebound και θα πετύχει το καλάθι. Πήρε 3 πόντους στην ίδια φάση ο Κοσκέρας με μια βολή και ένα δίποντο στην συνέχεια για το 12-9. Μαρδαρός. Τρίποντο από τον Παναγιώτη και πάλι αυτό θα εκτέλεσει. 12-12, αρχίζει και βρίσκει το χέρι του από μακριά ο Παναγιώτου. Είναι το δεύτερο ευστοχωτικό του. Και νέα ισοπαλία τώρα στο παιχνίδι. Παπαδί μας συγκρούστηκε με τον Λατζάκη. Πέταξε όπως την μπάλα, νομίζω θα πάρει και φάουλ. Λατζάκη σάψε ωραία την πάσα Κοσκέρας, όπως θα βάλει το στόχο στον Κοντακιώτη. Παπαδί μας μάχεσε και στο παρκέ. Μπάλα είναι για τους Aces. Δεν είναι αλλαγή τώρα για τους φιλοξενούμενους. Ο Κοζανίδης πατάει παρκέ για πρώτη φορά. Παναγιώτη κατεβάζει. Μαρδαρός. Yeah.
έσπασα έξω. Θα πάρει το σύντο Παναγιώτου, είναι το πρώτο αστυχωτικό του νομίζω. Το σύμπαντος παραμένει στα χέρια των Aces. Νέα 14 δευτερόλεπτα για τους φιλοξενούμενους. Μαρδαρός σηκώνεται για δύο, δεν θα το βάλει. Αλπιτσής, ωραία θα περάσει την πάσα για τον Νάση, το φέρνει πάλι από τα χέρια. Να δούμε, όχι δεν υπάρχει κάποιο φάουλ. Αλλά είναι για τους Aces. 2 και 20 πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου. Μαρδαρός αφήνει έξω για Ζιτζόγουλο από τα αριστερά. Σηκώνεται ωραία και το βάζει. Για το 12-14. Είναι και το πρώτο προβάδισμα που παίρνει η Aces στο παιχνίδι. Θα παίξουν καλή άμυνα εδώ επάνω στον Νάση, θα κλέψουν κιόλας. Η Αντιτζόγλου βγήκε γρήγορα στην άλλη πλευρά, ψήφισε τον Κοντακιώτη, το στόχισε. Νάσης δεν βιάζεται, περιμένει να πάνε θέση και οι συμπαίκτες του. Παπαδήμας θα το τολμήσει, δεν θα το βάλει όμως. Δεν μπορούσε να κάνει ξεκαθάρι στο rebound. Έτσι δίνει μια νέα ευκαιρία στους του Blakers. Νέο τρίποντο ο Μαρίνος, τώρα θα βρει στόχο για να ξαναβάλει μπροστά την ομάδα του. Για το 15-14. Μορδαρός Παναγιώτης στον Κοζανίδη. Για Ζιτζόγλου είδε την κίνηση του Μαρδαρού κατά την αντίπαλη ρακέτα. Ωραία αυτός θα σερβίρει στον Παναγιώτη. Δεν μπορεί αυτός δύο φορές. Το έφασε εξ επαφής. Αλλά είναι για τους του Blakers. Ο Κοντακιώτης παραδέχεται ότι έβγαλε εκείνος. Τον πλησιάζουμε σιγά σιγά και στο τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. Παπαδί μας Μαρίνος νιώθει αυτοπεποίθηση, το αποδεικνύει τώρα. Εκτελεί ξανά από παρόμοια θέση όπως νωρίτερα. 18-14, 47 δευτερόλεπτα ακόμα για την πρώτη περίοδο. Για Ζιτζόγλου αριστερά, Παναγιώτου θέλει να πλησιάσει στα 5 δευτερόλεπτα, θα χάσει την μπάλα. Ο Σκέρας Αλπιτσής. Να σας βρει και τον Κοσκέρα, αυτός κόντρα σε δύο αντιπάλους έχει κάνει βήματα. 20 δευτερόλεπτα τώρα στο χρονόμετρο για μια τελευταία επίθεση στον Aces. Όχι, έχουμε φάουλ τελικά. Εγώ μπερδεύτηκα. Μέσα η πρώτη βολή. Μέσα και η δεύτερη, 20-14. 17 δευτερόλεπτα. Μαρδαρός έχουν φάουλ, υπενθυμίζω να δώσουν οι κίτρινοι. Δεν έχουν κάνει κανένα ομαδικό μέχρι στιγμής. Μαρδαρός τον Παναγιώτου, ο Ζανίδης. Τώρα θα γίνει το πρώτο φάουλ από τον Αλπιτσί. 4,6 δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο. Θα πρέπει να βιαστούν τώρα οι Aces. Ο Δακιώτης θα επαναφέρει, Μαρδαρός θα πάρει. Πάρει έξω, Παναγιώτη προλαβαίνει το χρονόμετρο, αστοχή ωστόσο και έτσι ολοκληρώνει την πρώτη περίοδος με το σκορ στο 20-14. Μόλις και στην δεύτερη περίοδο, εδώ στο κλειστό του Αγίου Νικολάου, 20-14 προηγούνται οι Athens Lakers, οι οποίοι έχουν ένα μικρό προβάδισμα 6 πόντων τώρα στα χέρια τους. Ο Θεοδωρακόπουλος εδώ θα χάσει την κατοχή. Ο Μαρδαρός βρίσκει ευκαιρία για να τρέξει στην άλλη πλευρά. Πέφτει τώρα η άμυνα των κίτρινων. Ένα τρίποντο από τον Στεριόπουλο. Είναι και μόνο αέρα εκείνος, την μπάλα πέρασε κατευθείαν εκτός.
Αναστάσης Θεοδωρακόπουλος, τώρα θα φτάσει μπαλά στον Μαρίνο. Σηκώνεται για δύο, ο Κοντακιώτης είναι εκεί για να μαζέψει το rebound, ο Γιώργος Κοντακιώτης, ο οποίος έχει πέρασει τώρα στο παρκέ. Μορδαρός πάει με αποφασιστικότητα προς τα μέσα, δεν φοβήθηκε κανέναν, αλλά στόχισε τελικά. Δεν θα αλλάξει έτσι ούτε τώρα το 20-14. Κοσκέρας είναι πιο πίσω στον Λιβαδά. Να σας κάνει την κίνηση. Είναι προς τα μέσα, το έβαλε κιόλας. Μετράει κανονικά το καλάθι του. Μαρδαρός έχει κάνει το φάουλ. 22-14 πλέον. Και μπορεί να πάρει το μάξιμουμ από αυτή την φάση. Ο Νάσης ανεστοιχίσει και στην βολή. Αυτό ήταν μάλιστα και το δεύτερο προσωπικό φάουλ του Μαρδαρού. Μέσα και βολή, 23-14. Διαφορά στους 9, η μεγαλύτερη διαφορά που έχουμε δει σήμερα. Τσιβαρίδης. Στεριόπουλος, Φασάρη, ευνηδιάστηκε για λίγο για Τζιτζόγλου. Κράτησαν οι Aces. Μαρδαρός σηκώνεται για δύο. Ούτε τώρα αυτό του κάνει το χατήρι μπαλά. Πιέζει και τον Λιβαδά. Θα αφήσει τον Κοσκέρα για να κατέβασε αυτός. Κοσκέρας κρατάει. Βλέπει την κίνηση του Μαρίνου. Να σας δεν μπορεί να πάρει, καθώς ήταν πάρα πολύ καλή άμυνα του Τζιβαρίδη. 6 δευτερόλεπτα τώρα διαθέσιμα. Λιβαδάς 3-2, τελειώνει ο χρόνος, θα εκτελέσει. Αστόχησε. Για Τζιτζόγλου παίζει γρήγορα, βρήκε ορθάνυχτο διάδρομο εκεί ο Τζιβαρίδης και θα σκοράρει για το 23-16. Νασής. Ο Σκέρας έχει βάλει στην πλάτη τον Γιώργο Κοντακιώτη, πάει για βοήθεια στην άμυνα και ο Μαρδαρός και τον αναγκάζει να κάνει βήματα. Μαρδαρός. Κοντακιώτης στην πρώτη δική του προσπάθεια, στο σίδερο θα σταματήσει. Ο Σκέρας, Μασάρης τον Νάση. Έχει χώρο ο Θεοδωρακόπουλος, αλλά επιλέγει να παίξει με τον Κοσκέρα, ο οποίος έχει πάρει καλύτερη θέση από τον Κοντακιώτη. 25-16. Μαρδαρός. Με χώρο ο Στεριόπουλος, το ψάχνει το μακρινό σου, δεν έχει καταφέρει να το βρει μέχρι στιγμής. Πάω ψηλά από τον... ποιον έχει γίνει. Από τον Μαρινό. Και ο Τζιβαρίδης τώρα θα πάει στην γραμμή για τις δύο βολές του. Έξω πρώτη. Έξω και η δεύτερη. Δεν πήραν κάτι από αυτό το ζευγάρι βολών. Οι φιλοξενούμενοι. Θεοδωρακόπουλος, Νάσης, πήρε, σηκώθηκε μπροστά από τον Κοντακιώτη, βγήκε η άμυνα των Aces. Μαρδαρός τώρα θέλει να πατήσει γκάζι. Βρίσκει ωραία την πάσα για τον Τζιβαρίδη και αυτός θα σκοράρει πολύ ωραία τον γλυκό συνδυασμό σου, 25-18. Διαφορά πέφτει στους 7 τώρα. Τζιβαρδάς, Θεοδωρακόπουλος. Το Στεριόπουλο μπροστά του παίρνει τα βήματα, σηκώνεται σε μια δύσκολη προσπάθεια που δεν θα φέρει κάποιο αποτέλεσμα για τους κίτρινους, για Τζιτζόγλου. Κάπως περίεργη πάσα του. Κράτησαν ωστόσο φιλοξενούμενοι. Ο Στεργίδης αυτή τη φορά θα στοχίσει. Ο Τζιβαρίδης, με συγχωρείτε, αυτή τη φορά θα στοχίσει. Θα το βάλει με τη δεύτερη όμως. Επέμεινε και δικαιώθηκε και ο Τζιβαρίδης, ο πιο δραστήριος παίκτης των Aces σε αυτή την δεύτερη περίοδο. Είναι και αυτός που ρίχνει τώρα την απόσταση στους 5. Κοσκέρας ωραία, ξεμαρκαρίστηκε, το έχασε. Έχει δεύτερη ευκαιρία και τελικά θα πάρει το φάουλ από τον Κοντακιώτη. Έφτασε κοντά στο να σκοράρει κιόλας. Θα βολευτεί με τις δύο προσπάθειες από την γραμμή.
μέσα η πρώτη. 26-20. Βάζει και την δεύτερη, 27-20. Τελεσματικός και στις δύο βολές του τώρα ο Κοστέρας. Βαρδαρός. Στεργιόπουλος, Πυροκοτακιώτης. Θα σηκωθεί για δύο. Λιβαδάς παλεύει να μαζέψει το rebound, θα τα καταφέρει τελικά. Και τώρα αφήνει στον Κοσκέρα. Μαρίνος από αρκετά μακριά. Λίγο έλειψε να πει το καλάθι, ότι είχε βγει και μπαλά. Στεργιόπουλος τώρα τρέχει. Λιβαρίδης της Δαϊκίνης από τον Κοντακιώτη. Μπαλά καταλήγει στον Γιαζιτζόγουλο, αυτός έχει μείνει μόνος του. Στεργιόπουλος παλεύει να συγκρατήσει, βρήκε και την πάσα. Ένα δίποντο από τον Τζιβαρίδη, άστοχο, παραμένει έτσι 27-20. Μπήκαμε και στο τελευταίο πεντάλεπτο πριν το ημίχρονο. Θεοδωρακόπουλος. Κοσκέρας έχει πάρει θέση ο Θεοδωρακόπουλος μπροστά από τον Στεργιόπουλο. Έκλεισε και δεύτερος παίκτης πάνω του. Κοσκέρας έτσι βρήκε λίγο χώρο για να πλησιάσει. Γιαζιτζόγλου. Είδε τον επερχόμενο Τζιβαρίδη, που μπόρεσε να εκτελέσει εκείνος. Γιαζιτζόγλου τώρα μπροστά από δύο. Υπάρχει φάουλ από τον Νάση. Όπως δείχνει χαρακτηριστικά ο ρέφερης που ξανά αντίπαλο το παίκτη των του Blakers. Πάνω στην εκτέλεση, βολές τώρα για τους φιλοξενούμενους. Ο παπάδι μας επιστρέφει, όπως και ο Αλπίτσης, για τους γηπεδούχους. Το σίδερο η πρώτη. Μέσα η δεύτερη. 27-21. Θεοδωρακόπουλος. Από το πλάι θα επαναφέρουν τώρα οι κίτρινοι. Λιβαδάς έχει κάνει επιθετικό φαουλ ο Κοσκέρας στην προσπάθεια του να βγει μπροστά από τον Κοντακιώτη. Από τρία φαουλ οι δύο ομάδες. Για Τζιτζόγλου έψαξε την πάσα Κοντακιώτης, περιτριγυρισμένος από δύο κίτρινες φανέλες. Βγήκε η άμυνα. Και ο Αλπιτσής στην άλλη πλευρά θα σκοράρει γρήγορο καλάθι εδώ για το 29-21. Μαρδαρός. 3.40 ακόμα για να πάμε στην ανάπαυλα του ημιχρόνου. Μαρδαρός έχει κολλήσει κάπως εδώ η επίθεση των Aces. Στεργιόπουλος βρήκε χώρο, ωραία, θα κινηθεί εκεί κάτω από την αντίπαλη ρακέτα. Για το 29-23. Λιβαδάς. Ο Δρακόπουλος βγαίνει στην περιφέρεια. Παίζει τώρα με τον Κοσκέρα. Βρήκε μόνο μπάλα ο Στεργιόπουλος. Μπάλα καταλήγει στον Γιαζιτζόγλου. Έχει τον Λιβαδά μπροστά του. Θα πάει μπροστά μέσα κοντά στον αντιπαλό του. Με ευκαιρία με Στεργιόπουλο. Θα πάρει το φάουλ τελικά. Αυτός από τον Θεοδωρακόπουλο. Τέσσερα τρία τα ομαδικά. Ενώ ο Μαρίνος επιστρέφει στο μάτς. Βολές πλέον για τους Aces. Δεν θα πάει καλά από την γραμμή της φιλανθρωπίας. Και μία στις 6 τώρα. Κοσκέρας αφήνει στον Αλπιτζή.
Από το ύψος της βολής αυτός θα στοχίσει. Μαρδαρός. Έπαιξε στα δεξιά με τον Τζιβαρίδη. Συγκρούστηκαν εκεί Θεοδωρακόπουλος και ο Κοσκέρας. Πάλι καλά δέχτηκε ο παίχτης του Blakers. Παπαδήμας. Κάνει την κίνηση ο Μαρίνος στα δεξιά, επιλέγει τον Θεοδωρακόπουλο. Τώρα θα πάει βάλα στο χέρι του Μαρίνου. Κάνει χέρι με χέρι για να εκτελέσει για τρεις. Στο σίδερο η μπάλα και στα χέρια του Στεριόπουλου. Τζιβαρίδης. Μαρδαρός έχει πλησιάσει και θα σκοράρει μετά την πάσα του Τζιβαρίδη. Πλησιάζουν στους τέσσερις πλέον οι Aces. Ενώ μπήκαμε και στο τελευταίο δίλεπτο της δεύτερης περίοδου. Ο Δρακόπουλος αλπιτσής με σκορείται. Για να σκοράρει κιόλας. Δεν το έκανε το χατήρι μπάλα. Παραμένει έτσι. Το 29-25 έχουμε δύο βολές. Έχουμε και διακοπή για time out. Στη γραμμή λοιπόν ο Αλπιτσής βάζει την πρώτη για το 30-25. Αστοχή στη δεύτερη. Η μπάλα θα πάει στο πλάι για να επαναφέρουν οι Aces, καθώς κάποιος βιάστηκε να μπει στο ζωγραφιστό. Τζιβαρίδης. Παναγιώτου για Τζιτζόγλου και πάλι Τζιβαρίδης. Η μπάλα φτάνει στα δεξιά τώρα στα χέρια του Γιώργου Κοντακιώτη. Για Τζιτζόγλου, Στεριόπουλος δεν περίμενε την πάσα. Έτσι λοιπόν έγινε το λάθος για τους Aces. 1,5 λεπτό πριν από το τέλος της περίοδου. Παπαδί μας. Κύριο Αλβιτσής. Λιβαδάς θα το τολμήσει από μακριά, εκτελεί 33-25. Ένα πολύ μακρινό σούτ εδώ από τον Λιβαδά, το έχει αυτό το σουτάκι. Έτσι βγάζει το ψωμί του. Διαφορά στους 8. Πάτη στη γραμμή εδώ ο Στεριόπουλος. Ακόμα ένα λάθος για τους φιλοξενούμενους. Επειδή δίνουν έτσι γρήγορα την μπάλα και πάλι στα χέρια των κίτρινων. Αλπιτσής έχασε την μπάλα. Μαρδαρός πέτει με τον Τζιβαρίδη. Θα του κάνει το φάουλο ο Θεοδωρακόπουλος. Ο Τζιβαρίδης λοιπόν στην γραμμή. Έξω η πρώτη. Σπαταλούν ακόμη μια ευκαιρία από την γραμμή οι Aces. Ανοίγει την δεύτερη. Συνεχίζει η αστοχία. 38 δευτερόλεπτα ακόμα. Νασίς. Λιβαδάς συζητάνε να το πάρει, θα το κάνει, αυτή τη φορά όμως δεν θα βρει στόχο. 27 δευτερόλεπτα ακόμα για Τζιτζόγλου. Τζιβαρίδης του δίνει και πάλι. Αλπιτσής μένει κοντά του. Στεριόπουλος θέλει να βρει ένα τρίποντο για να πάρει μπρος. Δεν τα έχει καταφέρει μέχρι στιγμής ο Τζιβαρίδης, εκεί θα βελτιώσει τα πράγματα. 33-27. 5 δευτερόλεπτα ακόμα. Δρακόπουλος από τα δεξιά προλαβαίνει το χρονόμετρο και εξελί για το 35-27 που είναι και το σκορ του πρώτου ημιχρόνου. Yeah.
ξεκίνησε μόλις και το δεύτερο ημίχρονο εδώ στο πίσω του Αγίου Νικολάου, 35-27. Οι άθλητες του Blakers κρατούν ένα καλό προβάδισμα στα χέρια τους. Νωρίτερα, το μόνο που κατάφεραν οι ήταν να μειώσουν στους 5 πόντους, ωστόσο είχαν απαντήσει στη κίτρινη για να παραμένουν απομακρυσμένοι. Εδώ θα μπορέσουν να καθαρίσουν το rebound. 11 δευτερόλεπτα τώρα για τους Aces. Νίκος Κοντακιώτης, πάσα έξω, παίρνει το τρίποντο Παναγιώτου. Καθαρίζουν τώρα την άμυνα και η κίτρινη να έρθει στην άλλη πλευρά. Έχει πάνω του ο Παναγιώτου. Έπεσε κάπως άκαλα. Από την πλευρά των του Blakers. Βλέπαν οι δύο διαιτητές. Έχουμε αντιαθλητικό φάουλ τελικά. Θα πάει να τις εκτελέσει, θα συνεχίσει κανονικά στο παιχνίδι. Μέσα η πρώτη βολή. 36-27. Και για την δεύτερη θα τη βάλει και αυτή. 37-27 διαφορά. Στρογγυλά, στρογγυλά στο συν 10. Πάνε φέραν οι του Blakers, παγαδί μας. Παρακαταλήγησε ο Θεοδωρακόπουλο, εκτελεί από το πλάι, όχι καθόλου καλά όμως. Παναγιώτου. Βρει χώρο ο Τζιβαρίδης, να κερδίσει το φάουλ. Και μια παρατήρηση τώρα. Στις δύο ομάδες καθώς υπάρχουν κάποιες διαμαρτυρίες, έντονες στα τελευταία λεπτά. Η πρώτη βολή. Έξω και η δεύτερη. Ο Ζανίδης όμως είναι εκεί για να πάρει το εξωτικό rebound. Τζιβαρίδης από κοντά θα το χάσει. Ο Ζανίδης θα κάνει τη δουλειά. Με το 37-29. Το παδί μας. Πάλι μπαλά στα δικά του χέρια. Προσποιείται μπροστά από τον Κοζανίδη. Θέλει να παίξει με τον Κοσχέρα, αυτός βγαίνει στην περιφέρεια. Και ο Μαρίνος και εκτέλεσε υποπίεση. Το βάλε με τη βοήθεια του ταμπλό. Αν και είχε κολλημένο πάνω τον Παναγιώτου, αυτό δεν τον εμπόδισε από τον αύριο σκορ. Για το 40-29. Θέλει να απαντήσει γρήγορα. Ο Κοντακιώτης. Έχουμε αλλαγή τώρα για τους του Blakers. Ο Θεοδωρακόπουλος θα πέρασε εκτός. Στην θέση του θα μπει ο Λιβαδάς. Νάσης. Λιβαδάς από πολύ μακριά. Βάζει το rebound ο Παναγιώτου. Τώρα αφήνει στον Τζιβαρίδη. Έχουμε 3 δευτερόλεπτα. Λάθος τώρα από τους Aces. Ζητούσαν από τον Λατζάκη να εκτελέσει ο ίδιος. Αυτός επέλεξε την μπάσα. Και τελικά δεν του βγήκε σε καλό αυτή η επιλογή. Λιβαδάς. Κοσχέρας. Υπάρχει φάουλ από τον Λατζάκη.
Κέρας τα παχτυλά από τον Τζάκη. Πολύ καλή άμυνα, αλλά θα γίνει το λάθος. Είναι ο λάθος εδώ. Τον Aces. Ο Βαδάς προσποιήθηκε. Αυτό στο πλάι ο Παπαδήμας θα πάρει το μακρινό σουτ. Δεν θα το βάλει. Κοσκέρας ανανεώνει. Και αφήνει έξω στον Άση. Λιβαδάς το σκέφτηκε να πασάρει. Το πήρε τελικά το σουτ, δεν το έβαλε ούτε αυτός. Και στάει συγγνώμη από τον Μαρίνο που δεν έδωσε την πάσα. Λιβαρίδης τον έκοψε ο Λιβαδάς. 17 δευτερόλεπτα τώρα διαθέσιμα για την επίθεση. Κοντακιώτης έχει μείνει όλο μόναχος. Δεν θα αξιοποιήσει την ευκαιρία του. Η μπάλα στημένη στα χέρια του Λατζάκη. Κοζανίδης με τη δεύτερη θα τη βάλει τελικά. 40-31. Παπαδήμας. Νασίς. Πάει στον Ανασμέναν κοντά στον Τζιβαρίδη. Δεν μπορεί να τον νικήσει. Κράτησε ωστόσο και έβγαλε έξω. Μαρίνος για τρεις. Στο σίδερο η μπάλα μαζί ο Κοζανίδης. Τζιβαρίδης τώρα για τους φιλοξενούμενους. Βλέπει τι επιλογές έχει. Κοντακιώτης στον Λατζάκη. Το γυρίζει από δύσκολη θέση. Κοζανίδης μαζεύει. Ένα δίποντο χωρίς καλή ισορροπία από τον Τζιβαρίδη. Νάσης. Γρήγορα στην άλλη πλευρά πάει κοντά στον Παναγιώτου. Έτσι στο παρκέο μέχρι στον Νέισης. Δεν υπήρξε κάτι το αντικανονικό. Νάσης και βγαίνει κερδισμένος και πάλι. Παπαδήμας σηκώνεται για δύο. Ο ίδιος μαζεύει. Το ένα επιθετικό rebound μετά το άλλο. Και ο Μαρίνος θα εκμεταλλεύσει την ευκαιρία από τη γωνία. Για το 43-31. Ανανέωσαν μία ακόμα επίθεση του Lakers. Έκαναν τη ζημιά στους Aces, οι οποίοι καλούν time out. Συνέχεια μετά το time out των Aces, οι οποίοι είχαν αρκετά πράγματα να πούν, ειδικά για το τομέα των rebound. Καθώς έχουν δώσει αρκετές δεύτερες ευκαιρίες στους του Lakers και νωρίτερα το πλήρωσαν κιόλας με το τρίποδο του Μαρίνου που ανέβασε το σκορ στο 43-31 και τη διαφορά στους 12. Ο Κοσκέρας τώρα έχει κάνει το φάουλ. Ο Λατζάκης είναι αυτός που θα πάει στη γραμμή. Θα στοχίσει στην πρώτη προσπάθεια. Τώρα εκτέλει και την δεύτερη. Θα τη χάσει αλλά έχουμε επανάληψη. Θα τη βάλει τελικά την δεύτερη τώρα. Για το 43-32. Μαρίνος. Παπαδί μας. Έξω δεν είναι και τόσο καλή η πάσα του. Κοσκέρας τώρα στον Αλπιτή. Έχει 5 δευτερόλεπτα διαθέσιμα. Ψάχνει κάποια επιλογή. Θα έκλεψε όμως ο Βαρδαρός. Διωμένας πάσα πίσω από την πλάτη. Δεν μπορεί να τελειώσει καλά ο Κοντακιώτης. Μπάλα είναι για τους του Lakers. Αλπιτής. Από τους κίτρινους με περισσότερο κόσμο τώρα στην επίθεση οι Aces. Φάουλ από τον Αλπιτζή. Περαζάκης τώρα θα πάει και πάλι στην γραμμή. Έξω η πρώτη βολή. Μηχανή για αυτή. Αναμένει το 43-32. Πάσα στη γωνία. Λιβαδάς.
Το φάουλ χαμηλά δεν μετράει ό,τι έγινε στη συνέχεια. Είναι το τρίτο μανικό των Aces. Και τώρα θα επιστρέψει ο Γιατζιτζόγλου στο μάτς στην θέση του Παναγιώτου. Λιβαδάς γυρίζει με το fade away. Βάλει λίγο παραπάνω δύναμη. Και τώρα Γιατζιτζόγλου. Είδε την πάσα για τον Κοντακιώτη. Αυτός θα χάλασε το τελείωμα. Θα βάζει λίγο τον εαυτό του Κοντακιώτης. Ξέρει και ο ίδιος ότι θα μπορούσε να έχει τελειώσει καλύτερα τη φάση. Θα πάμε σε μια διακοπή τώρα για time out. Τρία λεπτά και 24 λεπτά ακόμα για να τελειώσει και η τρίτη περίοδος. Ξακολουθούν να κυνηγούν οι Aces. Παραμένουν μπροστά στο σκορ και μια διαφορά 11 πόντων οι άνθρωποι του Lakers. 43-32. Δείχνει τώρα από την Οσπίνακα. Σκέρα, αυτό τον Λιβαδά. Θεοδωρακόπουλο με χώρο. Δεν θα σημαδέψει σωστά. Και τώρα Παρδαρό. Πέσε γρήγορα για τον Γιατζιτζόγλου. Συνεργάζονται σαν οι δυο του. Ωραία, εδώ βγήκε το εφηδιασμό. Ο Κοντακιώτη όμω θα στοχίσει. Παρδαρό. Στα 8 δευτερόλεπτα το ρολόι. Σάρι έκανε βήματα, κούνησε το σταθερό. Και έτσι γίνεται ένα αυτήν ο λάθος εδώ για τους φιλοξενούμενους. Θεοδωρακόπουλος. Μας απέρασε στον Κοσχέρα. Αυτός προσπαθεί να γυρίσει κόντρα σε δύο, δεν θα καταφέρει να τους νικήσει. Και τώρα για Τζιτζόγλου. Λατζάκης για μαρτυρείται για φάουλ. Το πλάι δεν θα δει το καλάθι από τον Κοντακιώτη. Έτσι δεν αλλάζει ούτε τώρα το 43-32. Αλπιτσής, Θεοδωρακόπουλος. Κυροκοσκέρας. Τρομερή πάσα για τον Αλπιτσή, δεν μπήκε το καλάθι. Χάλασε για το highlight. Για Ζιτζόγλου. Λατζάκης, αυτός επιχείρησε μια πάσα πίσω από την πλάτη. Τώρα θα μπει το καλάθι από τον Κοντακιώτη. Πάρα πολύ όμορφη δημιουργία από τον Λατζάκη για το 43-34. Τελευταίο ένα μισή λεπτό τώρα στην τρίτη περίοδο. Ο Σκέρας, καλάθι και φάουλ. 45-34 και μια βολή για τον Κοσκέρα. Καλά είναι και το τρίτο φάουλ για τον Λατζάκη, ο οποίος θα περάσει γρήγορα εκτός. Στην θέση του στρέφει ο Στεριόπουλος. Χάνει τη συμπληρωματική βολή. Και τώρα Βαρδαρός. Ζιτζόγλου θα δεχτεί το φάουλ από τον Θεοδωρακόπουλο. Τρίτο φάουλ και για αυτόν. Κοζανίδης. Μπαλά στον Βαρδαρό. Σηκώνεται μπροστά από τον Λιβαδά, δεν θα βρει στόχο. Αλμπιτής, τέχει αμέσως να τον πιέσει ο Βαρδαρός, θα του κάνει το φάουλ. Έχουμε και βολές, καθώς έχουν συμπληρώσει τα ομαδικά. Κάθε φάουλ βασικά από εδώ και πέρα θα είναι βολές και για τις δύο ομάδες, καθώς και οι Athens του Lakers έχουν 4 ομαδικά. Αλτιτσής τώρα στη γραμμή. Αστοχή στην πρώτη. Τέλει για την δεύτερη, αυτή θα τη βάλει για το 46-34. Τελευταίο λεπτό και επίσημα στην τρίτη περίοδο. Τσιβαρίδης, Κοντακιώτης. Θα το βάλει αυτή τη φορά για το 46-36.
Θεοδωρακόπουλος. Νάσης βλέπει απέναντι τον Αλπιτσί με χώρο. Γιάννης όμως θα κάνει την πάσα για τον Κοσχέρα, ο οποίος έκανε την κίνηση. Μας απίσω από την πλάτη τώρα για τον Στεριόπουλο. Αυτός θέλησε να παίξει με τον Γιαζιτζόγλου. Δεν βγήκε καλά εδώ αυτή η συνεργασία. 24 δευτερόλεπτα τώρα. Όλα για τους του Blazers. Αλπιτσίς για δύο. Έτσι να πάει σε μια γρήγορη επίθεση και να μην ξοδέψω τα δευτερόλεπτα. 10 δευτερόλεπτα τώρα για τους Aces. 6-5 Κοτσακιώτης πήρε. Αλλά κάνει βήματα. Και έτσι λοιπόν προκύπτει και μια νέα επίθεση για τους κίτρινους. Κοσχέρας, Λιβαδάς, στη λήξη του χρόνου, όχι. Φένα λοιπόν και στην τρίτη περίοδο με το σκορ στο 46-36. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει και η τέταρτη περίοδος του παιχνιδιού. Βρίσκει μπροστά τη στάθμη του Blazers με 46-36. Θα ξαναγίνει η επαναφορά. Και να θα φτιάξει για αυτή την επίθεση των κίτρινων. Προσπάθησε να πάρει κάτι εκεί μπροστά από δύο αντιπάλους. Δεν κατάφερε να κερδίσει κάτι καλό και τώρα Γιώργος Κοντακιώτης θα σερβίρει στον Τιβαρίδη. Και έχουμε τελικά βολές. Ξεκινάμε λοιπόν τώρα παίξει στον Aces. Πρώτη. Χαμένη δεύτερη. Και τώρα κατεβάζει ο Κοσχέρας. Λιβαδάς. Καλή άμυνα από τον Στεριόπουλο. Και γρήγορα στην άλλη πλευρά η Aces είναι πολύ καλή πάσα όμως στον Τσιβαρίδη. Αλλά πέρασε κατευθείαν εκτός αγωνιστικού χώρου. Μαρίνος. Μασάρι στο Κοσχέρα. Στεριόπουλος άμπλος του χέρι του αντικανονικά αυτή τη φορά. Θα κάνει το φάουλ. Έγκλεψε από την επαναφορά ο Στεριόπουλος. Θα επιστρέψει γρήγορα ο Νάσης, θα του κάνει το φάουλ εκείνος. Δεύτερο ομαδικό των του Blazers. Στεριόπουλος. Και τώρα Τιβαρίδης. Και μόνο μπάλα ο Κοσχέρας. Έχουμε τζάμπολ. Μπάλα είναι και πάλι για τους Aces. Κοντακιώτης θα το πάρει από μέσα απόσταση. Θα κοπεί καθαρά ο Στεριόπουλος. Και τώρα ο Κοσχέρας κατεβάζει. Πάσα χέρι με χέρι στον Μαρίνο. Θα το πάρει από αρκετά μακριά. Να σου προλαβαίνει τελικά. Και αυτός θα επιτεθεί με το ανάποδο lay-up, το οποίο είναι για αποτελεσματικό 48-37. Διαφορά ανεβαίνει και πάλι σε διψήφιο στο συν 11 ξανά. Οι του Blazers αναζητούν τρόπο οι φιλοξενούμενοι για να πλησιάσουν κάτω από τους 10. Θα το κάνουν τώρα με τον Στεριόπουλο. 48-40. Αναζητούσε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού ο Στεριόπουλος του Μακρινοσού. Θα το βρει τώρα. Να δούμε αν θα είναι και η αρχή για κάποια αντεπίθεση των φιλοξενούμενων. Κοσχέρας.
Σκόνεται για δύο. Μένει και βγαίνει μπάλα και τώρα Κοντακιώτης. Μαρναρός. Ταχνή πάσα έξω, Στεργιόπουλος. Αυτή τη φορά θέλει να πλησιάσει το φύγιο όμως η μπάλα την ώρα της τρίπλας. Κοσκέρας άφησε στον Νάση. Νάσης κρατάει, έρχεται και ο Λιβαδάς τώρα στην επίθεση. Μαρίνος το θέλει, το πήρε και το έβαλε. 51-40. Οι τους Lakers έχουν συνεχώς απαντήσεις κάθε φορά που οι αντίπαλοι τους πάνε να τους πλησιάσουν. Και έτσι η διαφορά ανεβαίνει και πάλι στους 11. Μαρταρός χωρίς καλή ισορροπία. Μάζεψαν οι κίτρινοι. Ο Σκέρας δεν βιάζεται. Θέλει να κατεβάσει με ασφάλεια, τώρα θα αφήσει τον Νάση. Πάσα έξω από τον Νάση Μαρίνος, ξανά αυτή τη φορά στο χι. Μοιάζει Τζογλου. Πατάει γερά, κόβεται όμως ο Τζιβαρίδης, βγαίνει και αυτή η άμυνα από τους του Lakers. Ο Σκέρας θέλει να παίξει γρήγορα, δεν ήταν και τόσο καλή η σκέψη. Τζιβαρίδης, Κοντακιώτης, πάει προς τα μέσα. Μπάλα είναι και πάλι για τους Aces. Δεν μας δίνεται για φάουλ ο Γιώργος Κοντακιώτης, πρέπει να τον σηκώσει ο Λιβαδάς. Τώρα θα επαναφέρουν από την baseline οι Aces. Μαρταρός. Ωραία, βρήκε τον Στεργιόπουλο. Θα βάλει το καλά, θα πάρει και το φάουλο από τον Λιβαδά. 51-42. Ενώ ο Κοζανίδης επιστρέφει. Έτοιμος για τη συμπληρωματική βολή. Θα τη βάλει και αυτή. 51-43. Παπαδί μας. Μαρίνος. Ήψωσε για τον Κοσκέρα, αλλά δεν έφτασε ποτέ σε αυτόν. Βαρίδης, Βαρδαρός από το πλάι, ολομόναχος, εκτελεί για δύο. 51-45. Διαφορά πέφτει στους 6. Παπαδί μας. Λιβαδάς. Είναι τον Κοσκέρα. Ο κοντάθλος. Δεν θα βρει στο χαλά, έχει ακουστεί η κόρνα. Προέκυψε ένα θεματάκι με τον πίνακα. Γι' αυτό και ακούστηκε η κόρνα. Τώρα λοιπόν θα λυθεί σιγά σιγά το θέμα για να ξανασυνεχιστεί το παιχνίδι. Πάμε σε μια διακοπή και επιστρέφουμε. Λύθηκε το πρόβλημα με τον φωτεινό πίνακα. 14 δευτερόλεπτα τώρα για τους αυτούς του Lakers. Αυτή τη φορά δεν θα μπορέσει να βρει σκορ. Αλλά και πάλι στα δικά του χέρια. Έχει ξανά με τον Κοσκέρα. Καλή άμυνα προστιγμή από τους Aces. Κατευθύνει και πάλι για τους κίτρινους. 6 δευτερόλεπτα τώρα διαθέσιμα. Μαρίνος παίρνει και εκτελεί αμέσως τον πούλησε όπως η μπαλά. Έχει στο παρκέ ο Κοσκέρας. Πάλι καλά δεν χτύπησε από ό,τι βλέπω. Και ο Κοντακιώτης στην άλλη πλευρά θα πέτει στο καλάθι. Για το 51-47, όλο και πλησιάζουν οι Aces. Διαφορά πέφτει στους 4 πλέον, 4 λεπτά πριν από το τέλος του παιχνιδιού. Πάμε σε ένα time out. Η
διαφορά έχει πέσει στους 4 πόντους τώρα με τον Γιώργο Κοντακιώτη νωρίτερα να γράφει το 51-47, 3-55 πριν από το τέλος. Παπαδήμας, Νάσης, άφησε για πάλι στον Παπαδήμα, εκείνος έχει άπλε το χώρο. Αυτό έτσι όμως και ο Κοζανίδης μάζεψε ευκαιρία για να μειώσουν κι άλλο τώρα οι Aces. Θα τα καταφέρουν, ο Κοντακιώτης και πάλι θα σκοράρει. 51-49 αυτή την στιγμή. Και απόσταση ενός δικό του πλέον οι Aces, οι οποίοι έχουν επιστρέψει για τα καλά. Λιβαδάς. Κύριο Αλπιτσής, του φύγε πάλι από τα χέρια. Μηδιασμός εδώ με Βαρδαρό. Θα πάει μέχρι το lay-up και θα σκοράρει για να εσωφάρισει. 51-51, ο Βαρδαρός ολοκληρώνει την επιστροφή των φιλοξενούμενων. Τελευταίο τρίλεπτο τώρα στο μάτς. Αλπιτσής, Λιβαδάς. Γυρίζει το κορμί του χωρίς καλή ισορροπία στο χ. Και μαζεύει ο Κοντακιώτης. Το 51-40 έχουν κάνει ένα σερί 0-11. Οι φιλοξενούμενοι 0-13 τώρα. Και ο Στεριόπουλος θα τους δώσει το προβάδισμα. Το momentum είναι ξεκάθαρα στην πλευρά των Aces. Και οι κίτρινοι ψάχνουν απεγνωσμένα κάποια λύση. Δεν θα την βρουν αυτό το μακρινό σουτ του Μαρινού. Βαρίδης. Ένα δίποδο του Βαρδαρού, όχι καλό. Παραμένει το 51-53 και ο Κοντακιώτης θα σταματήσει με φάουλ τον Νάση. Ο Γιαζιτζόγλου επιστρέφει στην θέση του Κοζανίδη. Παπαδί μας. Λιβαδάς για να βάλει μπροστά τους του Βλέικερ, δεν θα το καταφέρει. Τελευταία 2 λεπτά τώρα. Βαρδαρός αργά αργά. Φίλοι στον Γιαζιτζόγλου. Πήρε ο Τζιβαρίδης. Βρήκε και κλειστό διάδρομο. Ο Στεριόπουλος θέλει να πηλήσει. Γιαζιτζόγλου τώρα. Πάει προς τα μέσα, δεν τελειώνει καλά. Νάσης, γρήγορη πάσα για τον για τον Αλπιτσί. Να έχουμε τεχνική ποινή τον Τζιβαρίδη, ο οποίος προσπάθησε να αγχώσει εκεί με τα βήματα του επίτηδες στον αντιπαλό του. Και δέχτηκε έτσι την τεχνική ποινή. Τρία το σκορ. Βαρδαρός. Μπάλα στο πλάι και τώρα Τζιβαρίδης κόντρα σε πολλά κορνιά. Αστόχησε όπως και ο Στεριόπουλος. Νάσης. Έχουν για λίγο η μπάλα. Τώρα πέρασαν το κέντρο γέρα οι κίτρινοι. Μαρίνος στον Παπαδήμα. Παπαδήμας περνάει, πάει μέχρι το τέλος, αστοχή. Μεγάλη χαμένη ευκαιρία εδώ για τους του Βλέικερς να ισοφαρίσουν. Μια σκάστη πάσα για τον Κοντακιώτη. Αυτή η προσπάθεια. Εδώ θα γίνει και το φάουλ. Thank you.
κίτρινη. Χέρι με χέρι συγκρούστηκαν οι δύο παίχτες. Βίτσις και Αστεριόπουλος εκεί βρήκαν μεταξύ τους. Σηκώθηκαν αμφότεροι. Μέσα η πρώτη βολή για το 52-53. Μέσα και η δεύτερη, 53, όλα. Πάμε σε μια διακοπή για time out. Από πίσω θα ξεκινήσουν την επίθεση του CAC, 33 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, 53-53 το σκορ. Τα πάντα κρέμονται σε μια κρούστη πλέον. Κρατάει ο Τζιβαρίδης. Στα 10 δευτερόλεπτα η επίθεση των Aces. 8 τώρα, Τζιβαρίδης κρατάει. Να δούμε αυτό το πάρει πάνω του. Βάλα τώρα στον Ιγιάζη Τζιόπουλου, πλησιάζει, αφήνει στο πλάι Στεριόπουλος για 2, το χάνει. Θετικό rebound, 6 δευτερόλεπτα ακόμα. Ιγιάζη Τζιόπουλου παίρνει το φάουλ από τον Παπαδήμα. Ένα χαμένο rebound που μπορεί να αποβεί και μοιραίο για τους του Lakers. 3,8 στο ρολόι. Είναι το τέταρτο. Βαρικό των γηπεδούχων. Και θα επαναφέρω από την baseline τώρα η Aces. Κοντακιώτης κλείστηκε. Βαρδάρος για την νίκη. Όχι. Έτσι πάμε στο έξτρα πεντάλεπτο. 53-53. Δεν θέλησαν τις διαφορές τους στην κανονική διάρκεια. Γιατί τώρα μπήκαμε μόλις και στο έξτρα πεντάλεπτο της παράτασης. 53-53 παραμένει το σκορ. Να δούμε τι μας επιφυλάσσουν αυτά τα 5 λεπτά. Τα έξτρα 5 λεπτά του παιχνιδιού. Νάσης. Πάει κόντρα σε 2, δεν μπορεί να τους νικήσει. Για Τζιτζόγλου. Μαρδαρός προς τα μέσα. Δεν καταφέρνει κάτι. Ο Μαρίνος ηρεμεί το παιχνίδι, αφήνει στον Παπαδήμα. Παπαδήμας. Θα περάσει πάσα πάρα πολύ καλή αδυνατό από τον Βαρδαρό. Θα γίνει για μια προσπάθεια να σκούπισε το παρκέ και στο σημείο που προσγειώθηκε ο παίκτης των Aces. Συνεχίζουμε. Θα επαναφέρουν τώρα οι του Blakers. Μαρίνος. Λίστησε πάλι από τα χέρια, παίρνει ο Βαρδαρός. Στεριόπουλος προς τα μέσα, κόβεται κανονικά από τον... από τον Λιβαδά. Έχουμε τζάμπολ τελικά. Καλοχή είναι για τους Aces. Πρέπει να
Τζιβαρίδης. Δύσκολη η πάσα του. Σταμάτησε για λίγο την πόρεια της μπάλας ο Αλπιτσής. Η κατοχή ωστόσο είναι και πάλι για τους φιλοξενούμενους. Βαρδαρός. Πασάρι έξω για Ζιτζόγλου. Ο κοντά ο Στεργιόπουλος δεν καταφέρνει κάτι. Παπαδί μας. Πάλι Παπαδί μας. Τον κλείνει καλά ο Γιαζιτζόγλου. Λιβαδάς. Ο Τραμαρίνος. Έξτρα πάσα στον Νάση για να πάρει το τρίποντο. Αστοχή. Ακόμα δεν έχουμε δει κάποιο καλάθι στην παράταση. Παραμένει το 53-53. Κρατούν οι Aces. Βαρδαρός στον Κοντακιώτη. Αυτός από κοντά θα το χάσει. 3-20 ακόμα. Παπαδί μας. Παπαδί μας στα αριστερά. Τώρα θα αφήσει τον Νάση. Θέλει να πάει κοντά στον Γιαζιτζόγλου. Έμεινε μπροστά ο αντιπαλός του. Δεν σταμάτησε. Και συνέχεια ο Αλπιτής. Θα κερδίσει το φάουλ από τον Γιαζιτζόγλου. Και έχουμε και βολές. Ενώ επιστρέφει στο μάτς ο Παναγιώτου. Μέσα η πρώτη βολή. Κάνει την δεύτερη. 54-53. Παρδαρός. Σηκώνεται για τρεις. Δεν θα μπορέσει να ευστοχίσει. Έτσι παραμένει το πρόβλημα στα χέρια του Blakers. Αλλά κατέληξε στα χέρια του Παπαδήμα. Αλπιτσής δίνει ύψος. Θα καταλήξει μέσα η μπάλα. 56-53. Έδωσε το κατάλληλο ύψος για να γλιτώσει την, από την άμυνα η μπάλα. Και το σούτ τελικά κατέληξε στον στόχο για το συν 3 των γηπεδούχων. Παναγιώτου. Αφήνει έξω, από κοντά ο Βαρδαρός θα απαντήσει. 56-55. Τελευταίο δίλεπτο τώρα. Στην επίθεση λοιπόν του Blakers με τον Παπαδήμα. Μαρίνος δεν θα του κάνει το χατήρι μπαλά. Δεν ήταν άσχημο το σούτ, αλλά δεν ήρθε και το τρίποντο. Βαρδαρός. Γιαζιτζόγλου πάει προς τα μέσα. Θα του κάνει το φαουλ ο Λιβαδάς. Τον βρήκε αντικανονικά στο παιδιά μας. Θα τον σηκώσει. Έχουμε βόλες λοιπόν. Για τον παίχνει τον Aces. Δεύτερη. Αναπηδάει μπάλα βασανιστικά, καταλήγει εκτός. 56-56. 1-28. Αλπιτσής. Είναι ο Μαρίνος. Και τώρα Λιβαδάς από το κέντρο σχεδόν. Θα το βάλει! Μεγάλο τρίποντο του Λιβαδά. 59-56. Μπαίνουμε και στο τελευταίο λεπτό. Πέρασε ο Βαρδαρός. Σεργιόπουλος επιμένει τάπα από τον Λιβαδά. Κάνει τη δουλειά και στην άμυνα. Νωρίτερα έβαλε το μεγάλο σουτ. Τώρα βγάζει μια μεγάλη άμυνα. Και το φάουλ πάνω στον Παπαδήμα. Γνωρίζει για την
την αποθέωση από τον Πάρκο Λιβαδάς. Με την πολύ καλή δουλειά που έκανε και στις δύο πλευρές του παρκέ. 44,7 το αστερολόγιο και ο Παπαδήμας στην γραμμή που μπορεί να δώσει ένα καλό προβάδισμα στους κίτρινους. Μέσα η πρώτη. 60-56. Ετοιμάζεται τώρα για την δεύτερη ο Παπαδήμας. Θα την βάλει για αυτή απόλυτα ψύχρεμος. 61-56. Μονταρός. Άρχισε έξω ο Κοζανίδης με φόρα. Δεν μπορεί να κερδίσει κάτι. Θα βάλει το καλάθι με τη δεύτερη. 61-58. Πίεση όλο το γήπεδο όπως είναι λογικό τώρα για τους Aces. Νασίς. Έχει ψάχνει συμπαίκτη, θα κερδίσει τελικά το φάουλ. Σειρά του Νάση τώρα. Να πάει στην γραμμή. Να δούμε αν θα είναι το ίδιο ψύχρεμος όπως ο Παπαδήμας. Την πρώτη. Ετοιμάζεται τώρα σιγά σιγά για την δεύτερη. Θα τη χάσει και αυτή. Κοζανίδης. Μαρδαρός, 20 δευτερόλεπτα. Πάσα στο πλάι, ανενόχλητος, θα πάρει το τρίποντο Παναγιώτου Έρμπολ. Μεγάλη χαμένη ευκαιρία εδώ για τους Aces. Να σας ξεφεύγει. Θα δώσει και την πάσα Αλπιτσής. Δεν κάνουν φαουλ οι Aces. Τώρα θα πέσει για ζωή πάνω στον αντίπαλό. Το άρχισαν πάρα πολύ να σταματήσουν τη φάση με κάποιο φαουλ κόκκινη. Και το ρολόι έχει σταματήσει στα 5 δευτερόλεπτα. Τώρα ο Αλπιτσής θα οδηγηθεί και αυτό στις βολές. 61-58 υπερθυμίζει το σκορ. Άμα βάλει έστω και μία είναι όλο και πιο κοντά στη νίκη τους οι αθλητές του Blakers. Άλλη την πρώτη. Έτοιμος και για την δεύτερη. Θα τη βάλει αυτή. Ο 62-58 μαξιλαράκι ασφαλείας για τους του Blakers. Μαρδαρός σηκώνεται για τρεις. Φιναλέ. Νίκη λοιπόν, δραματική νίκη για τους Athens του Blakers, οι οποίοι θα επικρατήσουν στην παράταση με 62-58 επί των Aces. Θα πάνε πλέον στο 5-2, ενώ από την άλλη το ρεκόρ των Aces θα πέσει το 4-3.